Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ένα ακόμα επεισόδιο από την αγροτική μας, γεωπονική μας εκπομπή Γεωζωή. Και αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι η τελευταία εκπομπή για την φετινή σεζόν. Τον Αύγουστο θα έχουμε κάποιες επαναλήψεις, θα έχουμε κάποια ίσως ντοκιμαντέρ ή κάποιες ομιλίες οι οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούμε έξω σε διάφορες περιοχές, με αναφορά βεβαίως στα γεωπονικά και τις νέες τάσεις που έρχονται στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Και θα είμαστε ανανεωμένοι σε νέα στούντιο, με φρέσκα πρόσωπα, με νέα πρόσωπα, με νέες συνεργασίες, πολύ δυναμικές, φίλες και φίλοι, και στο κομμάτι το γεωπονικό και στο αγροτικό μας εδώ στην εκπομπή, με σημαίνοντες ανθρώπους οι οποίοι θα μας δίνουν τη δυνατότητα για να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερα σε αυτού του τύπου τις εκπομπές που είναι σεμινιριακού τύπου και όχι απλές εκπομπές ενημέρωσης, καθώς, φίλες και φίλοι, αυτή η εκπομπή Γεωζωή είναι μια εκπομπή με γεωπονική αναφορά, αγροτική αναφορά, ενημέρωσης, αλλά σε επιστημονικό επίπεδο για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε γνώση γι' αυτό το αντικείμενο που έχετε επιλέξει να κάνετε είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε στο email 698, στο email geozoipavlakos@gmail.com, στο τηλέφωνο 698-076-0907 ή μπορείτε να μας βρίσκετε εδώ στις εγκαταστάσεις μας, στη Σπάρτη, στο 3ο χιλιόμετρο Σπάρτης Κηθείου, στα γραφεία μας εδώ ή στα στούντιο και με ένα τηλεφωνικό ραντεβού να συναντηθούμε και να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι θέλετε εσείς να έρθετε στη μεγάλη οικογένεια του Γεωζωή, Γεωζωή Παυλάκος, μπορείτε να μπαίνετε στο www.geozoi.gr, εκεί που μπορείτε να λάβετε τη δική σας συνδρομή, η οποία μέχρι και το τέλος Αυγούστου θα είναι στην τιμή που βλέπετε. Από το Σεπτέμβριο θα αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες, θα ανέβουν τα δίδαχτρα, αλλά οι υπηρεσίες θα είναι ακόμα πιο πολλές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε όλα αυτά από τη νέα σεζόν αρχισγενωμένης από το Σεπτέμβριο, που θα ξανανταμώσουμε σε νέα επεισόδια, σε νέες αναφορές και με πολλή διάθεση για να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν, που από ό,τι δείχνει, φίλες και φίλοι, η νέα σεζόν από τώρα μέσα στο καλοκαίρι μας έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή, θα λέγαμε, εικόνα καρπόδεσης στους ελαιώνες. Εκεί που είχαμε φέτος μέγιστα ανθικά, όπως έχουμε πει, και εννοείται έχουμε καλύτερη βελτίωση τόσο στο φυτικό κεφάλαιο, όσο όμως και στις ίδιες τις ελιές και στον καρπό, καθώς από τη μία οι επιτραπέζιες ελιές φαίνονται πολύ πιο μεγάλες, πιο όψιμες, ενώ το καλοκαίρι φέτος δεν είχαμε τους μεγάλους καύσονες και εκεί μπορούμε να έχουμε πρόβλημα με το δάκο, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά βλέπουμε φέτος να έχουμε μια καλή λαδιά, όπως το λέμε, μια καλή χρονιά η οποία θα μας προσδώσει νέα δεδομένα, φίλες και φίλοι, και στο επίπεδο των τιμών. Θα πούμε και λίγα πράγματα για τις τιμές. Έχω ετοιμάσει ένα ποτπουρί, θα έλεγα σήμερα, μια αναφορά τι είπαμε φέτος, φίλες και φίλοι, όλο το διάστημα από την προηγούμενη σεζόν μέσα στο χειμώνα που έτσι ανέβηκε κατά πολύ η τηλεθέαση αυτή της εκπομπής και ευχαριστώ θερμά, φίλες και φίλοι, όλους εσάς που με παίρνετε τηλέφωνο, έρχεστε, συνομιλούμε, τα λέμε από κοντά, μου τηλεφωνείτε, αναλαμβάνω τους δικούς σας ελαιώνες και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα, γιατί μου δίνει την δύναμη να συνεχίσω να βρίσκομαι και στις εκπομπές οι οποίες θα αναβαθμιστούν κατά πολύ, φίλες και φίλοι, το επόμενο διάστημα από Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, και θα παράγουμε εκπομπές υψηλής ποιότητας τόσο στην παραγωγή όσο όμως και στην ενημέρωση και στη γνώση. Γιατί εμάς έχουμε ξαναπεί ότι αυτές οι εκπομπές είναι σεμινιριακού τύπου. Κάνουμε σεμινάριο τηλεοπτικό αυτή τη στιγμή που δεν γίνεται σε καμία άλλη τηλεόραση, φίλες και φίλοι, και σε κανένα άλλο επίπεδο γεωπονικό όσον αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι. Στο ίντερνετ θα βρείτε αναφορές που να κάνετε, κάνετε εκείνο, κάνετε το άλλο. Υπάρχουν βιντεάκια τα οποία έτσι πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το διαδίκτυο και δίνουν τις πληροφορίες. Σε επίπεδο τηλεόρασης όμως, και είμαστε στα σκαριά για μια συνεργασία με ένα κεντρικό κανάλι των Αθηνών, είμαστε σε επικοινωνία,
Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Ευελπιστούμε να κλείσει αυτή η συμφωνία και από Σεπτέμβρη να μας βλέπουν ακόμα πιο πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, με μια έτσι διαφορετική αναφορά, επιστημονική πάντα, στο γεωπονικό κομμάτι που λείπει από τη χώρα μας. Με παίρνει πολύ τηλέφωνο και μου λέει: συγχαρητήρια αυτά που κάνεις, κύριε Παυλάκο, και τους ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους που μπαίνουν στον κόπο να μου τηλεφωνήσουν και να μου σφίξουν το χέρι τηλεφωνικά, εντός εισαγωγικών, έτσι, η έκφραση, και να μου πούν συγχαρητήρια. Με τιμάει πάρα πολύ, με ευχαριστεί, και αυτό είναι η κινητήριος δύναμη για να συνεχίζουμε και να λέμε ωραία πράγματα μέσα από τις εκπομπές και μέσα από αυτές τις αναφορές. Αυτή η συνεργασία λοιπόν θα προσδώσει νέα δεδομένα στον αγροτικό κλάδο, που αν μη τι άλλο το έχει ανάγκη κατά πολύ, φίλες και φίλοι, η χώρα μας, γιατί μου λένε πολλοί ότι θα έπρεπε το Υπουργείο, η κυβέρνηση, οι περιφέρειες, ας πούμε γενικά το κράτος, να κάνει τέτοιου τύπου εκπομπές. Εδώ είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν μας πληρώνει κανένα κράτος, δεν μας πληρώνει κανένα Υπουργείο, είμαστε αυτοθέλητοι εδώ, επειδή το αγαπάμε το αντικείμενο, αγαπάμε τη δουλειά που κάνουμε, έχουμε πάθος για αυτό που κάνουμε και εννοείται τις γνώσεις που μπορούμε να σας μεταφέρουμε με απλό τρόπο, και εκεί είναι η ουσία, να μπορώ εγώ να μεταφράζω τα papers, να μεταφράζω τα άρθρα, τα επιστημονικά, να φεύγω λίγο από την ορολογία την γεωπονική, που έχει πολλές ορολογίες έτσι δύσκολες, θα έλεγα, στην κατανόηση πέρα από τις λέξεις, και να τα αναμασάω και να τα φέρνω πιο απλά, έτσι, και να τα φέρνω σε εσάς για να τα κατανοήσετε όσο μπορείτε καλύτερα. Λοιπόν, μακάρι να υπάρξει και κάποια κρατική αναφορά όσο γίνεται σε επίπεδο τηλεοπτικό και να ενημερώνει τον κόσμο. Μέχρι τώρα δεν γίνεται. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα από την τηλεόραση Best και εμείς εδώ από τα δικά μας στούντιο, και στη συνέχεια στο ίντερνετ, στο YouTube μπορείτε να βλέπετε όλες τις εκπομπές μας. Εννοείται και από το επόμενο Σεπτέμβριο θα βγουν πιο εντατικά τα live μας, θα βγαίνουν πολλά βιντεάκια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης και του site αλλά και των υπηρεσιών, γιατί η νέα σεζόν θα είναι πολύ δυνατή, φίλες και φίλοι. Πιστέψτε με, δυνατή σε ενημέρωση, σε θεματολογία, σε γνώση, σε επιστημονική αναφορά. Και όσοι έρθουν μαζί μας στη μεγάλη οικογένεια για ζωή Παυλάκος, φίλες και φίλοι, θα βγουν διπλά κερδισμένοι όσον αφορά τη γνώση. Από εκεί και πέρα, στην εξειδίκευση και στην πράξη, εδώ είμαι και θα μπορούμε να τα λέμε για να σας βοηθήσω εκεί που πρέπει να αντιμετωπίσετε την οποιαδήποτε δυσκολία ή τεχνική χρειάζεται το κτήμα σας για να πάτε ακόμα καλύτερα. Πάντως, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα, και θα βγάλουμε κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε κρατήσει και κάποια σχόλια στο διαδίκτυο, έχουμε μια τεράστια επιτυχία, θα λέγαμε, που αγγίζει το 100% με τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, με τις λιπαντικές αγωγές που έχουμε δώσει, με την προσοχή και ανάλυση των δεδομένων που έχουμε κάνει στις εδαφολογικές αναλύσεις και στις αναλύσεις εδάφους και νερού όμως, πιο εξειδικευμένοι, γιατί εκεί κοιτάμε αγωγημότητες, κοιτάμε να ξεμπλοκάρουμε το χωράφι όταν είναι ποτιστικό, γιατί τα άλατα μπορεί στο νερό να είναι σε επίπεδο που δεν αντέχουν έτσι οι ελαιώνες ή οι άλλες καλλιέργειες, και βήμα το βήμα ξεμπλοκάρουμε την καλλιέργεια και πάμε σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Πάντως, με τους ανθρώπους τη φετινή χρονιά, 21-22, έχουν πάει εξαιρετικά. Ρωτήστε ανθρώπους εκεί στην περιοχή σας, αν μας παρακολουθούν, αν έχουν συνεργαστεί μαζί μας και τι αποτελέσματα έχουν, για να μην περιαυτολογούμε και για μας. Λοιπόν, φέτος, φίλες και φίλοι, επειδή είναι και το τελευταίο επεισόδιο τουλάχιστον για το καλοκαίρι, θα ξεκουραστούμε και εμείς, θέλουμε να κάνουμε και κάποιες επισκέψεις σε διάφορες περιοχές και να δούμε ανθρώπους από κοντά. Το έχει ανάγκη αυτό η παραγωγή, το έχουν ανάγκη, και έχω υποσχεθεί και θα βρεθώ μέσα στον Αύγουστο, θα κάνω κάποιες επισκέψεις, και το Σεπτέμβριο, και μετά θα μπούμε διαδοχικά σε πολλά νέα, όμορφα, γεμάτα όρεξη και διάθεση και χαμόγελο μονοπάτια. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε, φίλες και φίλοι, όλο το χρόνο έχει να κάνει, εγώ έδωσα μεγάλη βαρύτητα φέτος στους ψεκασμούς, στους διαφιλικούς. Μέσα στο κανάλι μας στο YouTube θα δείτε τα βίντεο που λέγαμε για διαφιλικές επεμβάσεις, διαφιλικές εφαρμογές, λιπαντικές αγωγές, που σας έδωσα ένα δείγμα, έτσι. Την άλλη φορά είχαμε και τον πίνακα εδώ στα live και κάναμε κάποιες δυνατές αναλύσεις, οι οποίες πιάσανε. Όταν σε παίρνει κάποιος άνθρωπος, πήρε ένας άνθρωπος από την Κρήτη, μεγάλος άνθρωπος παραγωγός, κάνει μια παρένθεση,
και με ευχαρίστησε γιατί ακολούθησε αυτά που έχω πει κατά καιρούς μέσα από τις εκπομπές και μου λέει φέτος είναι η καλύτερη χρονιά που έχω κάνει τελευταία δεκαετία. Αυτό δεν μπορεί να με σε τιμάει σε μια περιουσία 2.000 δέντρων. Αυτό για έναν άνθρωπο, για έναν γεωπόνο, για έναν επιστήμονα, για έναν άνθρωπο που βγαίνει στον αέρα και αυτό που λέει διασκορπίζεται σε χιλιάδες σπίτια και μέσα από το διαδίκτυο σε ακόμα περισσότερο κοινό, είναι μια μεγάλη ευθύνη που εγώ αναλαμβάνω, αλλά έχω τη γνώση να την υποστηρίξω, να την τεκμηριώσω και να πω τα πράγματα όπως είναι. Γιατί όπου γίνεται λάθος, βγαίνω και το λέω, εδώ έχεις κάνει λάθος, δεν πρέπει να κινηθούμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αυτό. Τώρα τι έχει να κάνει με το κόστος, γιατί πολλοί με ρωτάνε και για τη σύνδρομη μέσα από το τέτοιο, το οποίο το κόστος δεν είναι, θεωρώ, απέναντι σε μια βιβλιογραφία και σε μια κατάσταση γνώσης, η οποία θα λάβετε εσείς και θα την εξειδικεύσετε πάνω στο κτήμα σας και θα βγείτε, εννοείται, πολλαπλά κερδισμένοι. Είναι το κόστος των εφαρμογών, των λοιπασμάτων, του κόκκου, που φέτος δεν βλέπω να πέφτει η τιμή του κόκκου, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τα ίδια πρεσινά επίπεδα. Άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για την επόμενη σεζόν, αφού με το καλό μαζέψουμε, γιατί μας μένει και μια εφαρμογή το Σεπτέμβριο. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο στα νέα επεισόδια. Έχουμε πολλές ζαχαρίτες, έχουμε για δάκο εφαρμογές, έχουμε για γλιοσπόρια, αν μη τι άλλο, λόγω στον καιρό πώς θα πάει. Έχουμε να κάνουμε και το Σεπτέμβριο εφαρμογές, πιο πολύ στις λαδολιές ίσως και στις καλαμών. Αλλά αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο φίλος παραγωγός, είτε είναι ερασιτέχνης είτε είναι επαγγελματίας, ότι ό,τι δίνει στο χωράφι, το χωράφι το δίνει πίσω. Υπάρχουν και χρονιές που μην έχουμε κάνει τίποτα και από μόνο του το δέντρο μπορεί να μας δώσει, γιατί τόσα χρόνια δεν είχε δώσει. Δεν είναι όμως μπούσουλας αυτός, ούτε είναι μια σοβαρή δικαιολογία και αιτιολογία να μην κάνουμε πράγματα στο χωράφι μας. Εγώ μπαίνω συνέχεια σε χωράφια, σε αυτοψίες, στην ευρύτερη περιοχή, βλέπω κτήματα πάρα πολύ καλά, δεμένα δέντρα, με ωραίους καρπούς πάνω, γυαλισμένους, χωρίς καμία προσβολή, ούτε στο φύλλο του, στον καρπό, και αυτή η παραγωγή μου λένε φέτος πάμε για πολύ καλή σεζόν. Και οι πληροφορίες θέλουν, με 3,80 πούληση Λακωνία λάδι πριν από λίγες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι όταν το λάδι είναι πάνω από 3,5-3,60-3,80, σας λέω βιτίο από την περιοχή της νότιας Λακωνίας πουλήθηκε, σημαίνει ότι και ο Αύγουστος θα πάει εξίσου καλά, αλλά και η νέα σεζόν θα πάει εξίσου καλά. Δεν θέλω να πω καλύτερα, μη δίνω ελπίδες που δεν μπορώ να τις υποστηρίξω συνέχεια, αλλά είναι μια χρονιά μεταβατική, η οποία το λάδι θα είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Και η επιτραπέζια ποικιλία θα είναι σε καλά επίπεδα, θεωρώ. Αλλά για το λάδι, θεωρώ φέτος ότι θα είναι ίσως και η καλύτερη χρονιά σε σχέση με πέρυσι. Γιατί άμα πουλήσουμε πάνω από 3,5-3,60-3,70 το κιλό, το λίτρο, το ελαιόλαδο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή και θα βγουν τα έξοδα και θα μείνει ένα καλό εισόδημα. Γι' αυτό σας λέω, φίλες και φίλοι, μπείτε, κάντε μια συνδρομή, ελάτε σε επαφή μαζί μας και εμείς θα σας βοηθήσουμε να έχετε σοδιά κάθε χρόνο με μια τακτική η οποία ξεκινάει, και αυτό θέλω να πούμε λίγο σήμερα, τι είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για όσους δεν μας είχαν ξαναδεί. Η σεζόν ξεκινάει από το μάζεμα. Μόλις τελειώσουμε το μάζεμα, λέμε τελειώσαμε τη σεζόν, τη χρονιά, την ελαιοκομική και μπαίνουμε στη νέα σεζόν που φέτος θα είναι. Ήταν 21-22 και θα μπούμε στην 22-23. Από εκεί και πέρα, η σεζόν, φίλες και φίλοι, αυτή, η νέα σεζόν, ξεκινάμε τους πρώτους ψεκασμούς, τις πρώτες επεμβάσεις με χαλκούς, βορδιγάλιους και με αμινοξέα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την όποια διαδικασία ταλαιπωρίας έχουν υποστεί τα δέντρα, οι ελιές μας, από την ελαιοσυλλογή του χειμώνα. Σε πολλές περιπτώσεις η πρώτη ασθένεια που μπορεί να μας χτυπήσει είναι το κυκλοκόνιο, είναι αυτές οι κοιλίδες οι οποίες εμφανίζονται πάνω στα φύλλα και εκεί θα πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις με χαλκούς, συνήθως βορδιγάλιο το χειμώνα, χαλκό με ασβέστιο, αλλά έτοιμα σκευάσματα πλέον τύπου βορδιγάλιο, για να μπορέσουμε να έχουμε προστασία και καλύτερη πρόσφυση πάνω στα δέντρα για να μην έχουμε προβλήματα. Μία επίσης δύσκολη και στην καταπολέμηση με κυτολογική ασθένεια είναι η κερκόσπορα, η κερκοσποριάση. Έχω μπει σε κτήμα, φίλες και φίλοι, που το χτύπησε κερκοσποριάση. 2 χρόνια σχεδόν ήταν γυμνά τα δέντρα. Κάναμε μεγάλο αγώνα για να τα επαναφέρουμε. Τώρα βέβαια έχουν γίνει πλούσιοι, έχουν πετάξει φλαστάρια, έχει και παραγωγή φέτος ο άνθρωπος.
πάει καλά, αλλά για 2 χρόνια ταλαιπωρήθηκαν πολύ τα δέντρα με μόνο 4 μήνες που κόλλησε την ασθένεια, τη μικρολογική προσβολή, δεν το πήραμε είδηση, δεν συνεργαζόμασταν, μετά μας φώναξε, πήγαμε, κάναμε τις επεμβάσεις, το έχουμε γυρίσει το χτήμα στο 100%, αλλά έχασε 2 σεζόν, ξέρετε τι είναι 2 σεζόν, 2 χρονιές, και η τρίτη ψιλοπήρε, δεν πήρε πολλά πράγματα, φέτος όμως πάει καλά και την επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Οπότε ο πρώτος μας ψεκασμός έρχεται να μπει για τη νέα σεζόν πάντα, την περίοδο μετά το μάζεμα. Όποτε και να μαζεύετε, είτε μαζεύετε Νοέμβρη, είτε μαζεύετε Δεκέμβρη-Γενάρη, θα μπείτε μετά να κάνετε ένα ωραίο διαφελικό ψεκασμό για να έχουμε καλή απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και προστασία έτσι πάνω στο φιλικό, στη φιλική επιφάνεια. Βέβαια, οι ψεκασμοί δεν έχουν τελειώσει για τη φετινή σεζόν. Θα τα πούμε όμως από Σεπτέμβριο, γιατί έχουμε να κάνουμε μια επέμβαση, είπαμε, το Σεπτέμβριο. Η δεύτερη καλή εφαρμογή η οποία πρέπει να γίνει, φίλες και φίλοι, είναι κατά την αερανοποίηση, εκεί πλέον που η διαφοροποίηση έχει γίνει και πετάει το μάτι. Το μάτι, ο οφθαλμός της ελιάς, έχω ξαναπεί, να το πω και σήμερα, αποφασίζει από την προηγούμενη, την εντολή για την διαφοροποίηση, τη δίνουμε στο καλοκαίρι, τον προηγούμενο μήνα, έτσι Ιούνιο-Ιούλιο. Πλέον έχει γίνει η εντολή, έχει δοθεί η εντολή, γι' αυτό μπήκαμε μέσα Ιούνιο-Ιούλιο με σκευάσματα για να μπορέσουμε να δώσουμε και στοιχεία, αλλά να κάνουμε και την διαφοροποίηση, να πετύχουμε τη διαφοροποίηση. Λοιπόν, έρχονται που λέτε οι ψεκασμοί, η δεύτερη κατά την αερινοποίηση, δηλαδή την περίοδο εκείνη που το δέντρο βγαίνει από τη χειμερία ξεκούραση και αρχίζει και ενεργοποιείται. Εκεί πλέον μπαίνουμε πάλι με σειρά σκευασμάτων, με συνταγές οι οποίες τις δίνουμε αντίστοιχα για κάθε κτήμα διαφορετικά. Βέβαια, θέλω να το πω και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, φίλες και φίλοι, έχουν πάρει την έγκριση για το νέο δικό μας σκεύασμα. Θα είναι Γεωζωή Παυλάκος, δική μας επωνυμία, δική μας μπράντα, η οποία θα βγει το φθινόπωρο, θα την προμοτάρουμε και θα τη δώσω σε εσάς να την γνωρίσετε σε μια φιλική τιμή στην αρχή. Θέλω αυτό το σκεύασμα να ταξιδέψει παντού και θα με βοηθήσετε και εσείς να ταξιδέψει παντού σε όλη την Ελλάδα. Ένα σκεύασμα το οποίο το έχουμε ανακαλύψει μια συνταγή δική μας, 3 χρόνια ερευνών, μελετών, πειραμάτων, με εξαιρετικά αποτελέσματα, φίλες και φίλοι. Εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν οι συνταγές που κάναμε μέχρι τώρα είχαμε αλφα αποτέλεσμα, με το σκεύασμα το δικό μας το είδαμε στην πράξη και θα έχουν ευκαιρία να τα δείξουμε αυτά την τρέχουσα περίοδο, την επόμενη περίοδο, το φθινόπωρο. Λοιπόν, θα έχουμε αλφα συν-συν. Είναι πολύ ανώτερα σε σχέση με ό,τι κάναμε. Απλά, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία, η τυπική, η λογιστική και η νομική φύσεως, για να μπορέσει να έρθει σε εσάς ένα σκεύασμα το οποίο θα είναι αυθεντικό για όλους. Για τους ελαιοκόμους, για αρχή βέβαια, και για επιτραπέζιες ποικιλίες, αλλά και για λαδολιές. Λοιπόν, που θα συνδυάζεται βέβαια μέσα στις συνταγές που θα μπορείτε να λαμβάνετε μέσα από το site μας www.geozoe.gr. Λοιπόν, ο δεύτερος ψεκασμός, ο βασικός, φίλες και φίλοι, νούμερο 2, είπαμε κατά την αερανοποίηση, εκεί που βγαίνει πλέον από την χειμερία ξεκούραση η ελιά μας και μπαίνει στην βλάστηση και στο νέο, έτσι, στη νέα ενεργοποίηση για τη νέα σεζόν. Η τρίτη πολύ βασική επέμβαση, διαφυλική επέμβαση, φίλες και φίλοι, είναι την περίοδο της ανθοφορίας που το έχω ξαναπεί και άμα δείτε βίντεο στο YouTube, πέρα από το κομμάτι της περίοδου είναι και το κομμάτι, φίλες και φίλοι, σε ποιο μέγεθος βρίσκεται το λουλούδι και πριν ανοίξει το λουλούδι και πότε πρέπει να γίνει η επέμβαση, πάντα με συνταγές που για κάθε κτήμα είναι διαφορετική, το ξαναλέω, βάσει των αναγκών και των αναλύσεων που έχουμε στα χέρια μας, έχουμε μελετήσει, έχουμε αναγνώσει τις ανάγκες, γνωρίζουμε τι θέλουν τα δέντρα, που είναι πολύ βασικό, φίλες και φίλοι, είναι το πιο βασικό στοιχείο να γνωρίζουμε τι θέλουν τα δέντρα μας. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως θα πράξουν. Η επιστήμη και η εμπορία έχει δείξει ότι μπορούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για να μπορέσουμε να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη, όπως είναι και στην ιατρική και στη φαρμακολογία, που παίρνουμε και φάρμακα και βιταμίνες. Τέταρτος βασικός ψεκασμός μετά την ανθοφορία και το κρόκιασμα, το γνωστό, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στην περίοδο μετά την άνθηση και στην πρώτη καρπόδεση, περίπου στο μήνα της πρώτης καρπόδεσης, όπου εκεί θα επιτύχουμε για τον
τέταρτο ψεκασμό, έτσι. Τρίτος ήταν ο ψεκασμός της ανθοφορίας. Το τέταρτος ψεκασμός είναι ο ψεκασμός ο οποίος λέμε ότι πάμε για καρπόδεση, καρποσυγκράτηση. Εκεί πλέον από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, έχει κλείσει το λουλούδι, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη της στρέψης πάνω στην ελιά και αρχίζει η ελιά θέλει στοιχεία για να μπορέσει να δημιουργήσει πρώτα το κουκουτσάκι μέσα και τον πυρήνα και μετά να αρχίζει να κτίζει. Η περίοδος είναι περίπου Μάιος, μέσες άκρες στους σταθμικά αναλόγως στον καιρό, γιατί φέτος ο Μάρτιος ήταν πάντα πιο χειμωνιάτικος, μπήκαμε Απρίλιο-Μάιο. Λοιπόν, η επέμβαση, φίλες και φίλοι, αυτή έγινε το Μάιο περίπου, τέταρτη επέμβαση, σε γενικά πλαίσια, με πάντα συνταγή που μπορεί να έχει στοιχεία που κάναμε και στην προηγούμενη εφαρμογή, συν κάποια άλλα, έτσι. Τα άζωτα είναι διαφορετικά, τα κάλλια μας μπαίνουν μετά την καρπόδεση, ο φόσφορος σε επίπεδο που πρέπει, εννοείται βιοδιεγέρτες, εννοείται αμινοξέα σε υψηλά επίπεδα, με 16+, έτσι όπως να μείνουν 16 και άλλα σκευάσματα, 16+, αμινοξέα και άλλα αμινοξέα, τα οποία προσδίδουν μία απίστευτη ενέργεια πάνω, τέτοια κατηγορία θα είναι το δικό μου σκεύασμα, μαζί με συνταγή η οποία είναι δική μας, κατοχυρωμένη. Δίνει μία απίστευτη ανάπτυξη, φίλες και φίλοι, στα δέντρα και σε άλλες καλλιέργειες που όσοι το έχετε δοκιμάσει και έχετε δοκιμάσει συνταγές, έχετε δει σοβαρά αποτελέσματα και χωρίς να έχετε κάνει βασική λίπανση. Θα μιλήσω μετά για τη βασική. Λοιπόν, η πέμπτη εφαρμογή που αναλύσαμε, φίλες και φίλοι, έρχεται την περίοδο του καλοκαιριού, στις πρώτες ζέστες, Ιούνιο συνήθως γίνεται, και μπαίνουμε και με φύκια και με συνταγή αναλόγως τις ανάγκες πάντα, και το κάλιο μπαίνει σε επίπεδα, και με τις αμμονίες αναλόγως αν έχουμε ανάγκες αμμονίες, γιατί θέλει η ελιά. Η ελιά, έχουμε πει ότι οι ανάγκες αζότου είναι από την πρώτη αερενοποίηση, δηλαδή από Φεβρουάριο-Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο, χρειάζεται άζωτο η ελιά για να αρχίσει να πετάει νέο βλαστάρι, γιατί κάνει πολλαπλές διεργασίες. Και η ελιά δεν είναι τώρα κάνει φύλλο, μετά θα κάνει κλαδί, μετά θα κάνει λουλούδι, μετά θα κάνει καρπό. Ταυτόχρονα αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα. Άρα θα πρέπει να είναι ταϊσμένη, καλά ψεκασμένη, σωστά, με σωστές αναλογίες και σε σωστό χρόνο. Μία πενταχρυσία, θα έλεγα εγώ, καταστάσεων και δράσεων μέσω στη χρονική στιγμή, σωστά σκευάσματα και γνωρίζοντας πόσο θα πέσει και πότε θα πέσει. Λοιπόν, και μία ακόμα εφαρμογή, φίλες και φίλοι, η οποία είναι να γίνει το Σεπτέμβριο. Εκεί ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι, θα μιλήσουμε Σεπτέμβριο για αυτή την εφαρμογή, είναι να μετατρέψουμε τα οξέα σε ζάχαρα, με πολυζαχαρίτες, με κάλια και με άλλα σκευάσματα, τα οποία κάνουμε μία συνταγή και εννοείται μπορούμε εκεί να βάλουμε φάρμακο για δάκο, εάν έχουμε, βλέπουμε ότι έχουμε θέματα αναλόγως την περίοδο. Φέτος νομίζω ότι μπορεί να έχουμε, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ζεστό όσο ήταν το περσινό. Καύσωνες ήταν πολύ πιο λίγοι φέτος. Λοιπόν, και στο επίπεδο αυτό, φίλες και φίλοι, προχωράμε για να κάνουμε τον τελευταίο μας ψεκασμό, ο οποίος έρχεται να μας δώσει το τελικό σύνθημα πριν να μπούμε να μαζέψουμε. Εκεί δημιουργούμε πλέον την ελαιοποίηση της ελιάς, έχει δημιουργήσει το κουκούτσι, προχωράει στην ανάπτυξη, εννοείται προχωράει και συνεχίζει. Έχουμε πετάξει τους αντικαταστάτες, οι οποίοι θα μας γεμίσουν την επόμενη χρονιά. Στη νέα σεζόν θα έχουμε και πίσω ειδικό πίνακα και θα σχεδιάζουμε και θα κάνουμε ωραία πράγματα για να καταλαβαίνετε καλύτερα αυτά που λέμε και στην πράξη. Σχεδιάζουμε, ας πούμε, και θα λέμε εδώ θα κόψουμε στο κλάδεμα, εδώ πρέπει να ψεκάσουμε, το λουλούδι μας γίνεται έτσι κλπ. Θα τα δούμε αυτά. Έχουμε πολλά να κάνουμε, φίλες και φίλοι, μαζί θα τα κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Εδώ είναι ο Γιάννης Παυλάκος, δίπλα σας, εγγυητής για όλες τις δικές σας αναφορές, για όποιο θέμα έχετε, φίλες και φίλοι, με καλείτε τηλεφωνικά ή μου στέλνετε μήνυμα, και εδώ είναι ο Γιάννης ο Παυλάκος για να σας δώσει την καλύτερη μελλοντική αναφορά σε όλα τα θέματα. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, και να με πιστεύεστε, γιατί είναι πολλοί αυτοί που στην αρχή λέγανε, ξέρεις, είσαι μακριά και αυτά πώς θα γίνει, και τελικά με έχουν εμπιστευτεί, λες και είμαι ο άνθρωπός τους, στο ίδιο σημείο, στην ίδια πόλη, στην ίδια περιοχή. Τώρα πλέον το διαδίκτυο και με το ίντερνετ ταξιδεύει πληροφορία, φίλες και φίλοι, παντού. Η τελευταία μας λοιπόν εφαρμογή, την οποία θα την αναλύσουμε διεξοδικότερα στην νέα σεζόν το Σεπτέμβριο, είναι για να υλοποιήσουμε πιο πολύ, να δώσουμε καλύτερη σάρκα στην καλαμών, να αρχίσουν να μαυρίζουν οι καλαμών για να μπούμε πιο πρώιμα έτσι, Οκτώβριο-Νοέμβριο, αναλόγω στην περιοχή, να αρχίζουμε να μαζεύουμε, για να ολοκληρωθεί η σεζόν όσον αφορά τους διαφυλικούς ψεκασμούς. 5 με 6 διαφυλικοί ψεκασμοί, φίλες και φίλοι, μέσα στον χρόνο μας καλύπτουν
Στο 100% μπορώ να πω εγώ, πάντα όμως με συγκεκριμένα σκευάσματα, με συγκεκριμένες αναλογίες, στη σωστή χρονική στιγμή και εξειδικευμένα για κάθε έναν ξεχωριστά, θεωρώ ότι με 5-6 ψεκασμούς στον χρόνο καλύπτουμε στο 100% και τη θρέψη μας και τη φυτοπροστασία. Έρχεται τώρα κάποιος και μου λέει για την βασική λίπανση, ότι είναι σημαντική μέσα από τη ρίζα και αυτά. Δεν είμαι εναντίον της βασικής λίπανσης. Προς Θεού, με τη βασική λίπανση μεγαλώσαμε όλοι και ρίχναμε τις αμμονίες με τα τσουβάλια και τα κουβαλάγαμε και τέτοια. Όμως οι βασικές λιπάνσεις, πέρα από τη φέτος, τη χρονιά που πέρασε και την επόμενη, θα είναι σε ψηλά επίπεδα τιμών και για πολλούς είναι δυσβάσταχτο το κόστος για να μπορέσει να κάνει νέες επεμβάσεις βασικές λιπάνσεις. Μπαίνουμε σε εδάφη πάρα πολύ φτωχά. Εγώ προτείνω βασικές λιπάνσεις, εννοείται, και εμπορευόμαστε και κοκκόδι λιπάσματα, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι μπαίνουμε σε κτήματα που έχουν θέμα ή χρειάζονται ενίσχυση ή οι δεξαμενές εδάφους είναι τελείως άδειες και δεν έχουν να προσδώσουν κανένα θρεπτικό στοιχείο στο δέντρο από το έδαφος. Εκεί ναι, θα μπούμε. Μπαίνουμε σε παραμελημένα κτήματα. Μπαίνουμε σε κτήματα που είναι βαθιά κλαδεμένα. Μπαίνουμε σε κτήματα που έχουν πάθει σοβαρές ασθένειες και προσβολές πάνω στην κόμη, που έχουν πρόβλημα φυλόπτωσης. Εκεί ναι, θα μπούμε με εξειδικευμένα πάντα σκευάσματα, σε συνδυασμό όμως και με διαφυλική. Δεν πάμε να ρίξουμε 2, 3, 5, 7 κιλά που ρίχναν παλιά στο χώμα, τα μισά να πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα, τα μισά να μην λιώσουν, να μην βρέξει στους εξωτερικούς ελαιώνες και τα άλλα, και να πάρει μόνο το 1 δέκατο, το 1 πέμπτο, να πω, όχι το 1 δέκατο, 1 πέμπτο από αυτό που θα ρίξουμε η ελιά. Γιατί συνήθως αυτό παίρνει, μην νομίζετε. Αν ρίξουμε 3 κιλά, 1,5 κιλό θα πάρει η ελιά. Το υπόλοιπο, αν δεν βρέξει κιόλας, φανταστείτε τι έχει να γίνει, τα έχετε δει κι εσείς. Οπότε ερχόμαστε στις βασικές λιπάνες, φίλες και φίλοι, και κάνουμε. Τώρα κάποιος θέλει να κάνει και βασική λίπανση και να ακολουθήσει και τα προγράμματα, μπορεί να το κάνει. Κάποια όμως θα είναι σε περίσσια, να ξέρετε. Θα αποβάλει το έδαφος, δεν θα κρατήσει στοιχεία παραπάνω από όσο χρειάζεται. Θα τα αποβάλει, οπότε δεν θα έχουμε εκεί τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι θα έχει. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, τελείωσε ο χρόνος. Είναι η εκπομπή η οποία ήταν πιο πολύ έτσι αποχαιρετιστήρια για αυτή τη σεζόν. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Τι κάναμε φέτος, είπαμε και για τις καρποδέσεις. Έχουμε πει και για τη διαχείριση εδάφους. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο YouTube να τα βλέπετε όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, φίλες και φίλοι, από καρδιάς και πραγματικά το λέω. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω αυτό που νιώθω. Γιατί πάντοτε λέω και κάνω και πράττω στη ζωή μου και στην προσωπική μου ζωή και στην επαγγελματική και μέσα εδώ από τις εκπομπές. Αυτό που λέω, αυτό ισχύει και ό,τι λέω το κάνω. Υπόσχομαι κάτι θα γίνει. Ο καιρός να γυρίσει ανάποδα. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι φέτος μας γνωρίσανε, μπήκανε, τους έχουμε υποδεχτεί, τους έχουμε καλοδεχτεί και τους ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά που μας λένε και μας τιμούν. Μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω, θα συνεχίσω πολύ δυνατά και τη νέα σεζόν. Ανοίγονται νέα μονοπάτια, ανοίγουν νέοι δρόμοι, νέες συνεργασίες, νέα σκευάσματα και με πολύ αγάπη, με πολύ ηθική αναφορά, φίλες και φίλοι, σας κοιτώ στα μάτια και σας δίνω ανανέωση ραντεβού για το Σεπτέμβριο, να είμαστε εδώ, να περάσουμε έναν όμορφο Αύγουστο, ο μήνας της Παναγίας, να είναι για όλο τον κόσμο, να είναι όλοι καλά και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σεπτέμβριο, εκεί σιγά σιγά που θα μαζευόμαστε από τις καλοκαιρινές διακοπές, από τα μπάνια και θα μπούμε σιγά σιγά στη διαδικασία του χειμώνα. Όσοι θέλετε και μέσα στον Αύγουστο να με ενοχλείτε, εννοείται οι συνταγογραφήσεις, οι συνταγές, η ενημέρωση και η δουλειά δεν σταματάει ακόμα και τον Αύγουστο. Μπορεί να με καλείτε στο τηλέφωνο 698-076-0907, στο email geozoe.papakis@gmail.com ή μπορείτε, φίλες και φίλοι, να μπείτε στο www.geozoe.gr να γίνετε συνδρομητές. Μέχρι και 31 Αυγούστου θα είναι οι τιμές αυτές. Από 1η Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και θα αναβαθμιστεί βεβαίως και η συνδρομή η οποία υπάρχει. Θέλω να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, μην αφήνετε τίποτα να σας στεναχωρεί. Ξέρω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ο χειμώνας μπορεί να είναι δύσκολος. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε, γεμίστε μπαταρίες, δώστε χρόνο στον εαυτό σας, συζητήστε με τους ανθρώπους σας, πάρτε τους μια
παρέα, πηγαίνετε μία βόλτα, περάστε όμορφες στιγμές με τον άνθρωπό σας, με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Δώστε χαρά και αξία στον χρόνο σας, ούτως ώστε να έρθουμε, φίλες και φίλοι, το Σεπτέμβριο εδώ μαζί να ανταμώσουμε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα περίοδο που για όλους θα είναι πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ελπιδοφόρα και πολύ πιο χαρούμενη.